Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγγνώμη για την μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα και ευχαριστώ το Προεδρείο που με διευκόλυνε σε αυτό. Το ερώτημα είναι σε ποιους ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες θα κάνουμε γενετικό έλεγχο. Αν αυτό γινόταν μερικά χρόνια πίσω, θα ήταν μια δύσκολη ερώτηση. Πλέον αρχίζει και γίνεται όλο και πιο εύκολη. Καταρχάς, να πούμε ότι διατηρούμε την ταξινόμηση των μυοκαρδιοπαθειών έτσι όπως την ξέραμε, δηλαδή με βάση τη μορφολογία, παρόλο που η είσοδος της γενετικής στην περιοχή, αυτή την επιστημονική περιοχή, αρχίζει να διαταράσει αυτή την ωραία ταξινόμηση που επί χρόνια μας διευκόλυνε στο χειρισμό των ασθενών μας. Με βάση τις συζητήσεις που γίνονται στον χώρο των μυοκαρδιοπαθειών, ξέρουμε ότι τα guidelines που θα βγουν το 2023 θα περιέχουν μια νέα οντότητα, θα διατηρούν δηλαδή τη μορφολογική ταξινόμηση των μυοκαρδιοπαθειών και θα δημιουργήσει μια καινούργια οντότητα που όλοι την ξέρουμε λίγο πολύ ήδη, την υποκινητική μη διατεταμένη κοιλία, που έχει όμως μυοκαρδιοπάθεια, η κοιλία δηλαδή με την έντονη ίνωση, το επηρεασμένο λίγο κλάσμα και τη σημαντική αριθμιογένεια, που κομμάτια της μορφολογίας αυτής την έχει τόσο η διατατική μυοκαρδιοπάθεια, όσο και η αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια όταν επεκτείνεται στην αριστερή κοιλία. Αυτά όλα φυσικά είναι στοιχεία τα οποία σιγά σιγά αρχίζει να τα ανατρέπει και τα βάζει σε μία νέα τάξη, η γενετική. Αυτό είναι μια σημαντική δουλειά ενός πάνελ πολύ ειδικών, ο πρώτος και ο δεύτερος και ο chairman και ο co-chairman αυτής της επιτροπής είναι ονόματα πολύ βαριά στο χώρο και των αριθμιών και των μυοκαρδιοπαθειών, ο Βίλντεν και ο Σαμσάριαν. Και η ομάδα αυτή έβγαλε κάποιες συστάσεις, οι οποίες εμπολής υιοθετήθηκαν πλήρως από τα guidelines για τις αριθμίες και τον ευφυΐο θάνατο που δημοσιεύθηκαν φέτος στο Πανευρωπαϊκό, από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Στην υπετροφική μυοκαρδιοπάθεια, όλοι οι ασθενείς με υπετροφική μυοκαρδιοπάθεια πρέπει να κάνουν γενετικό έλεγχο. Και ο γενετικός έλεγχος αυτός γίνεται για να επιβεβαιωθεί καταρχάς η διάγνωση, αλλά κυρίως για να προστατευτούν τα μέλη των οικογενειών, διότι γνωρίζοντας τη μετάλλαξη, που εκεί οι πιθανότητες είναι περίπου 70% να τη βρούμε, έχουμε την ευκαιρία να πολλαπλασιάσουμε το όφελος που έχουμε από την προσπάθεια να διαχειριστούμε ένα ασθενή με κληρονομικό νόσημα, διαχειριζόμενοι το σύνολο της οικογένειάς του. Και όχι μόνο διαχειριζόμενοι το σύνολο της οικογένειάς του, αλλά δίνοντας και την ευκαιρία στην οικογένειά του να σπάσει την αλυσίδα της κληρονομικότητας και να μην μεταφερθεί η μετάλλαξη στη νέα γενιά. Στα παιδιά, δηλαδή, που θα γεννηθούν. Επομένως, εδώ... Συγγνώμη. Πώς πάει πίσω αυτό? Ωραία, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, πάμε. Στην εποχή, λοιπόν, της γενετικής, ζούμε και μία ανόρθωση της κλινικής δραστηριότητας. Δηλαδή, πράγματα τα οποία παλιά τα βλέπαμε να είναι όμοια, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν σημαντικές διαφορές και ξέρουμε ότι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι μια ομπρέλα στην ουσία, που κάτω από αυτή την ομπρέλα υπάρχουν νοσήματα τα οποία δεν είναι ίδια, όπως είναι η Φάμπρη, όπως είναι η Ντανόν, όπως είναι η ATTR αμυλοείδωση, η οποία ATTR αμυλοείδωση, να σημειώσουμε ότι έχει και γενετικό κομμάτι, όπως και η Φάμπρη, όπως και η Ντανόν. Άρα, λοιπόν, σιγά-σιγά συγκροτούνται ομάδες γονιδίων, τις οποίες θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην κλινική μας πράξη. Αυτό το consensus statement, η συμφωνία δηλαδή των ειδικών από όλη την Ευρώπη,
ορίζει συγκεκριμένα γονίδια τα οποία πρέπει να εμπεριέχονται οπωσδήποτε στα πάνελ γενετικών ελέγχων που κάνουμε στους ασθενείς μας. Και ευτυχώς, σταδιακά αυτά τα πάνελ γίνονται όλο και πιο φτηνά. Έτσι, αυτή τη στιγμή αγγίζουν τα 500 με 600 ευρώ και σε λίγο καιρό θα είναι 200 με 300 ευρώ. Τα μέλη της οικογένειας που ελέγχονται δεν πρέπει να είναι παιδιά κάτω από 10 ετών. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση το γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά είναι μια πληροφορία την οποία πρέπει να την κρατήσουμε. Τα γονίδια επίσης είναι πολύ συγκεκριμένα, τα σκληρά γονίδια της νόσου, που είναι κυρίως σαρκομερικά γονίδια. Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, είπαμε ότι είναι μια νόσος η οποία είναι ορισμένες φορές εύκολο να διαγνωστεί όταν, ας πούμε, η εικόνα είναι αυτή, αλλά έχουμε και υποκλινικές μορφές και φορείς παθολογικών γονιδίων που έχει σημασία να ξέρουμε. Εδώ βλέπετε την εικόνα με ένα το καρδιογράφημα ενός παιδιού που εξελίσσεται μέσα στον χρόνο κατά τη διάρκεια της εφηβείας, χωρίς να έχει εκδηλώσει υπερτροφία στην αριστερή κοιλία, με ένα ατελέ ΣΑΜ και μια ήπια διαταραχή της διαστολικής λειτουργίας. Έτσι, αυτό το σύμπλεγμα σηματοδοτεί μια υποκλινική κατάσταση και την ξέρουμε γιατί αυτή η οικογένεια έκανε και γενετικό έλεγχο. Ξέρουμε ότι το παιδί αυτό φέρει την παθολογική μετάλλαξη και οι συσχετήσεις των παθολογικών μεταλλάξεων με υποκλινικές καταστάσεις μέσα σε μια οικογένεια μας οδήγησαν στο να έχουμε αυτή τη στιγμή εργαλεία και να μπορούμε και κλινικά να εντοπίζουμε αυτούς τους ασθενείς ή αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτήν την ευαισθησία. Στη διαστρωμάτωση κινδύνου, τη διαστρωμάτωση κινδύνου έχουμε συνηθίσει την υπερτροφή με καρδιοπάθεια να τη χειριζόμαστε κλινικά και απεικονιστικά κυρίως, με ένα puzzle δεδομένων, τα οποία μέχρι τώρα δεν περιείχαν το γενετικό κομμάτι. Στις νέες οδηγίες, ξέρουμε ότι οι ασθενείς που μαθαίνουμε μάλλον, ότι οι ασθενείς που έχουν ένα σκορ μεταξύ 4 και 6% με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου από το calculator, εάν αυτοί οι άνθρωποι που είναι μεταξύ 4 και 6 έχουν ίνωση ή έχουν χαμηλό πλάσμα ή έχουν ανέβρισμα ή έχουν ανώμαλη απάντηση στην πίεση ή έχουν μετάλλαξη σαρκομερική, αυτό προσθέτει σε κίνδυνο και οδεύουν προς την κατεύθυνση του απνιδωτή. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που είναι χαμηλός ο κίνδυνος, έχουμε πλέον, με βάση το risk score, έχουμε πλέον ανεξάρτητους παράγοντες, όπως η ίνωση και το πλάσμα και το ανέβρισμα, που μας κατευθύνουν, ώστε να μην χάνουμε και αυτούς τους ασθενείς. Αλλά για πρώτη φορά μπαίνει στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια στο προγνωστικό κομμάτι και το γενετικό element, ο γενετικός δείχτης. Στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια, ενώ στην υπερτροφική η γενετική έχει κυρίως διαγνωστικό κομμάτι και κυρίως διαγνωστικό στους συγγενείς, στην διατατική η μεγάλη τομή είναι στο επίπεδο της πρόγνωσης. Δηλαδή, ξαφνικά, ένα κομμάτι της διατατικής που νιώθαν μεγάλη αμηχανία στο χειρισμό του, όπως είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συντηρημένα κλάσματα, ίνωση, αριθμιογένεια, ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν σε σημαντικό ποσοστό γονίδια, τα οποία έχουν ήδη χαρακτηριστεί από τις συσχετήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν μέσα στις οικογένειες, με υψηλό κίνδυνο ευφνηδίου θανάτου. Άρα λοιπόν, στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια έχουμε μια ομάδα γονιδίων, και όταν λέω διατατική δεν εννοώ αυτό, έτσι, σε αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά να το χειριζόμαστε. Εννοώ αυτό το οποίο δεν έχει χαμηλό κλάσμα εξώθησης και οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι η διατατική πια δεν είναι μία εικόνα, αλλά είναι μία εξέλιξη. Είναι πολλές μορφές που μπορεί να κρύβονται μέσα σε μια οικογενή νόσο ή να εκφράζονται μέσα από την οικογενή νόσο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να τις διαγνώσουμε, να τις αξιολογήσουμε και να τις διαχειριστούμε. Ας πούμε, πολλές φορές αναρωτιέμαι ανθρώπους που έχουμε προσδιορίσει μέσα από τον έλεγχο των οικογενειών γενετικά και συνέχεια έχουμε παρακολουθήσει και βλέπουμε ότι αρχίζουν, ξέρω εγώ, να διατείνουν την αριστερή τους κοιλία, για παράδειγμα.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στο φάσμα της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας σίγουρα. Αλλά μία απλά διαταμένη αριστερή κοιλία, χωρίς αριθμιογένεια, χωρίς σύνωση ακόμα, χωρίς τίποτα, που κάνει όμως κάποιες υπερκοιλιακές αριθμίες, αυτή δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε διαφορετικά από την κλασική διατατική μυοκαρδιοπάθεια? Μήπως εκεί πέρα μπορούμε να παρέμβουμε πολύ πιο δραστικά, ας πούμε, στο επίπεδο των αριθμιών? Αυτά είναι ζητήματα νέα που αναδύονται καθώς ανακαλύπτουμε νέες μορφές ή μάλλον το σύνολο, το φάσμα των μορφών που έχει ένα νόσημα. Στη διαστρωμάτωση κινδύνου, στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια, η γενετική παίζει πλέον κεντρικότατο ρόλο. Έχουμε το χαμηλό κλάσμα, αλλά όταν τα πράγματα είναι στο επίπεδο του συντηρημένου, εκεί, όπως μια αυτή εικόνα, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί η ίνωση και η γενετική, καθώς και η αριθμιογένεια, θα μας δώσει τη λύση και θα μας δημιουργήσει την αιτία, το λόγο που θα οδηγηθούμε evidence-based για να βάλουμε σε έναν άνθρωπο απεινιδωτή. Υπάρχουν βέβαια πάλι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μην έχουν γενετικό υπόστρωμα ή μπορεί να μην μπορούμε να το βρούμε το γενετικό υπόστρωμα και εκεί αυτοσχεδιάζουμε ακόμα. Αλλά ήδη η πρακτική μας αρθρώνεται μέσα από αυτή την παρέμβαση της γενετικής. Η λαμινοπάθεια από το 17 είναι μια γνωστή ιστορία. Τα υπόλοιπα γονίδια τα οποία εμφανίζονται τώρα είναι κυρίως η φωσφολαμπάμη, οι δεσμοπλακίνες, τα γονίδια δηλαδή που αφορούν τα δεσμοσώματα. Και αυτά τα γονίδια έρχονται να προσθέσουν σε κίνδυνο και να μας κατευθύνουν. Και μάλιστα, ο γενετικός έλεγχος στη διατατική δεν περιορίζεται όπως παλιά μόνο στις οικογενείς μορφές. Αλλά σαν κλάση 2α, τα guidelines θα δίνουν τώρα και για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν ή μπορούν να φαίνεται ότι έχουν σποραδική νόσο. Βέβαια, αυτό ανοίγει το δρόμο και προς τη μυοκαρδίτιδα πια. Έτσι, διότι αυτοί που δεν έχουν οικογενή νόσο, λέγαμε ότι δημιουργήθηκε η νόσος στις περισσότερες φορές λόγω κάποιας προσβολής από ιό. Αφήνουμε τη διατατική και πάμε στην αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια, όπου και εδώ ο γενετικός έλεγχος είναι κλάση 1. Η αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας, ιδιαίτερα, έχει κλάση 1 ένδειξη για να ελεγχθεί γενετικά. Η αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια, βέβαια, στο σύνολό της, ξέρουμε πια ότι μορφολογικά έχει όλους τους τύπους της διατατικής, ας πούμε, των διατάσεων των κοιλοτήτων. Μπορεί να εκφραστεί σαν αριθμιογόνος της δεξιάς, σαν μία αμφωτερόπλευρα διατεταμένη μυοκαρδιοπάθεια ή σαν μία μυοκαρδιοπάθεια μόνο της αριστερής κοιλίας. Και αυτή η τελευταία ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Η αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια, λοιπόν, της δεξιάς, η αριθμιογόνος της αριστεράς, που βλέπετε ότι η αριθμιογόνος της αριστεράς, που την ονομάζουμε έτσι σαν μυοκαρδιοπάθεια, διότι υπάρχει και αυτό το οικογενειακό ιστορικό δίπλα. Αν δεν υπήρχε αυτό το ιστορικό, θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος πέρασε μια μυοκαρδίτιδα. Υπάρχει όμως αυτό το ιστορικό και υπάρχει και γενετικό υπόστρωμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που η γενετική μας βάζει σε αυτό το overlapping μεταξύ αριθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας, διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και μυοκαρδίτιδας. Ενδεχομένως, αυτά και οι τρεις εκφράσεις μπορεί να έχουν κοινά γενετικά υποστρώματα. Και αυτά τα υποστρώματα σιγά-σιγά τα ανακαλύπτουμε. Και εδώ, τα γονίδια που πρέπει να ελέγχονται είναι πολύ συγκεκριμένα. Πέρα από το ότι μπορεί να ελεγχθεί ένα μεγάλο πάνελ, εκεί που ξέρουμε ότι είναι παθογνωμονική η συσχέτιση, είναι πολύ πλέον συγκεκριμένα τα γονίδια και τα βλέπετε εδώ. Και θα τελειώσω με το μη συμπαγές μυοκάρδιο, που εκεί πέρα η γενετική δεν έχει ακόμα να παίξει ιδιαίτερο ρόλο και διαγνωστικά και προγνωστικά έχουμε λίγες πιθανότητες να πιάσουμε κάτι. Άλλωστε, ξέρουμε ότι οι δοκιδόσεις δεν είναι πάντα μυοκαρδιοπάθεια.
Έτσι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός overload λόγω κύησης, λόγω αθλητικής δραστηριότητας και να είναι εντελώς μια καλοήθης κατάσταση. Και εδώ είναι τα papers που υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή. Υπάρχουν γονίδια που έχουν σχετιστεί με αυτή την κατάσταση, όταν ιδιαίτερα συνδυάζεται με ευνίδιο θάνατο ή με ίνωση. Και τέλος, περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια, η οποία επίσης το γενετικό της κομμάτι δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ούτε έχει ανακαλυφθεί κάτι. Εκεί που έχουν ανακαλυφθεί πολλά είναι στη μυοκαρδίτιδα. Η μυοκαρδίτιδα και σε μια πρόσφατη έτσι μελέτη που παρουσιάσαμε στο Πανευρωπαϊκό δείχνει ότι όταν ένα παιδί περνάει μυοκαρδίτιδα και μέσα στην οικογένειά του υπάρχουν είτε ευνίδιοι θάνατοι, είτε άλλοι με μυοκαρδίτιδες, ή βέβαια με μυοκαρδιοπάθειες, εντάξει, αυτό το ξέραμε. Αν υπάρχουν όμως και άλλοι με διαταραχές στο καρδιογράφημα ή μια αριθμιογένεια κοιλιακή, μπορεί αυτός ο θόρυβος, όπως λέμε στην οικογένεια, να σηματοδοτεί ευαίσθητο γενετικό υπόστρωμα. Και ένα 78% αυτών των παιδιών βρέθηκαν στη σειρά τη δικιά μας του δικτύου να έχουν γονίδια τα οποία τα συναντάμε στην αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια και στη διατατική. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η γενετική πια είναι στα χέρια μας και είναι μια φτηνή διαδικασία. Ακόμα και αν δεν δοθεί δωρεάν κάποια στιγμή από τον ΕΟΠΗ, που νομίζω ότι θα δοθεί κάποια στιγμή, είναι προσβάσιμο. Το θέμα είναι να τη μεταφράσουμε σωστά και να τη σχετίσουμε σωστά. Διότι δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν και σημαντικές γκρίζες ζώνες. Και η διαδικασία για να το κάνουμε αυτό είναι μια διαδικασία συσχετήσεων κλινικών και γενετικών μέσα στην οικογένεια που πρέπει να δένουν μεταξύ τους. Αν δεν δένουν αυτές τις συσχετήσεις, τότε αυτό που έχουμε βρει δεν είναι ισχυρό. Δεν είναι σωστό. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη γενετική τόσο πέρα από την επιβεβαίωση της διάγνωσης για τα νέα φάρμακα που έρχονται, για τον έλεγχο της οικογένειάς μας, για να σπάσουμε την αλυσίδα της κληρονομικότητας και να κάνουμε σωστά διαστρωμάτωση κινδύνου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, προτείνουμε δηλαδή σε ασθενή με μυοκαρδίτιδα να ελέγξουμε την οικογένειά του? Όχι, μια στιγμή. Ναι, οι ασθενείς με μυοκαρδίτιδα, από ό,τι φαίνεται, και δεν είναι μόνο η δημοσίευση δική μας, δηλαδή και οι δημοσίευσεις που έχουν γίνει με αμυγείς μυοκαρδίτιδες, χωρίς να έχουν ελεγχθεί οικογένειες, γιατί σε εμάς υπήρχε ένα bias. Εμείς βάλαμε σε αυτό το pool, σε αυτή την υποομάδα, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκαμε κάτι μέσα στην οικογένειά τους. Είχαν αδέρφια, ας πούμε, κοιλιακές έκτακτες. Είχαν, ξέρω εγώ, ένα πατέρα, ο οποίος είχε μια μεγάλη διατεταμένη καρδιά. Να το ψάξεις για να το είχαν τροπονεμία. Ναι, το ψάχναν, ακριβώς. Λοιπόν, και είδαμε αυτό το πράγμα. Έτσι, που ήδη, βέβαια, από τη διεθνή βιβλιογραφία φαινόταν ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, το ερώτημα με τη μυοκαρδίτιδα είναι τελικά η μυοκαρδίτιδα γιατί αναπτύσσεται σε κάποιους ανθρώπους και σε κάποιους όχι. Είναι μόνο ένα ζήτημα νοσολογικό ή είναι και ένα ζήτημα ενός ευαίσθητου μυοκαρδίου γενετικά που βρίσκει πρόσφορο έδαφος ο ιός. Ή υπάρχει ένας γενετικός προσδιορισμός ώστε αυτό που μοιάζει με μυοκαρδίτιδα να είναι μια εντελώς αυτοάνωση διεργασία γενετικά προσδιορισμένη. Σε αυτό δεν έχουμε απαντήσει. Αλλά και στα δύο σενάρια το γενετικό κομμάτι παίζει ρόλο. Ναι, αλλά αυτό είναι σαν προτροπή, ας πούμε, και στους καρδιολόγους που μας ακούν, όταν χειρίζονται ένα άτομο με μυοκαρδίτιδα, να ρίχνουν μια ματιά στην οικογένεια. Ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρηχο, από εκεί κάτι μπορεί να ξεκινήσει, δηλαδή. Σωστό. Κάποια ερώτηση? Ο Σταύρος? Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό με την μυοκαρδίτιδα που δείξατε. Πραγματικά δεν το γνωρίζω και... Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ τους μηχανισμούς, δηλαδή. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Οι μηχανισμοί είναι δύο. Εμείς αυτό που. Τι βλέπαμε. Βλέπαμε ότι σε κάποιες οικογένειες που παρακολουθούσαμε, που τους ξέραμε ότι είχαν. Ξαφνικά, ας πούμε, μας έπαιρνε τηλέφωνο η Νίκαια και μας έλεγε: έχουμε ένα παιδί εδώ πέρα με οξία μυοκαρδίτιδα. Μάλιστα, δεν είχα το χρόνο να σας το δείξω αυτό. Με πολύ τυπικές ανασπάσεις του εστί, αυξημένη τροπονίνη,
Το οποίο μας λέει ότι είχε ευνίδιοι θάνατοι στην οικογένεια, υπήρχαν και ότι παρακολουθείτε εσείς, ξέρω εγώ, τον πατέρα του. Αυτά στην αρχή ήταν αραιά, μετά ξαναπυκνώνουν, καθώς και εμείς αυξάναμε τον αριθμό των οικογενειών που παρακολουθούσαμε. Και μετά αρχίσαν να έρχονται παιδιά που είχαν περάσει μυοκαρδίτιδα, μαζί με παιδιά τα οποία είχαν πολύ πρόσφατα περάσει μυοκαρδίτιδα, δηλαδή που είχαμε και τη hot phase, τη θερμή φάση στα χέρια μας. Όπου εκεί αντιληφθήκαμε ότι καθώς, γιατί εμείς είμαστε πολύ εξοικειωμένοι στο να ελέγχουμε τις οικογένειες και είδαμε ότι βρίσκαμε συνεχώς κάτι. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα που μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Είχε έρθει ένα παιδάκι στον Άσιο με μυοκαρδίτιδα και καρδιακή ανεπάρκεια, βαριά. Το είχαμε στη μονάδα. Οπότε συνοηθήκαμε τον κύριο Παπαγιάννη να ελέγξουμε την οικογένειά του. Και έρχεται η μητέρα, την ελέγχουμε, γίνεται μια χαρά. Και λέμε, να τις πάρουμε και να τις πήραμε το ιστορικό. Λέμε, όταν κάνατε τα παιδιά, ήσασταν καλά. Λέει, όχι, λέει, τότε μου είχαν πει ότι έριξα το κλάσμα. Δηλαδή, βρίσκαμε ή μια άλλη μητέρα, η οποία επίσης το παιδάκι της ήρθε με θέματα μυοκαρδίτιδας στον κύριο Παπαγιάννη, η ίδια είχε αρρυθμίες και ίνωση στη μαγνητική. Ενώ λειτουργικά ήταν μια χαρά. Δηλαδή, αν δεν το έψαχνε, ας πούμε, δεν θα έβρισκε ότι τελικά έχει κάτι που μπορεί να σχετίζεται με το παιδί της. Αυτά. Δηλαδή, αυτή είναι θετικός γονότυπος, αρνητικός φαινότυπος αυτά τα παιδιά, αν εξαιρέσει κάποιος τη μυοκαρδίτιδα, ναι, και τι. Αυτοί, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι, αυτά τα δύο περιστατικά που περιέγραψα τώρα με τις μαμάδες, όλες είχαν, στα παιδιά βρέθηκαν μεταλλάξεις της δεσμοπλακίνης και οι ίδιες είχαν μεταλλάξεις της δεσμοπλακίνης. Αλλά κλινικά τα παιδιά δεν είχαν εκδήλωση μυοκαρδιοπάθειας. Όχι. Θετικός... Τα παιδιά είχαν έρθει στο Νάσιο, το ένα μπήκε. Μυοκαρδίτιδα, ναι, καθαρά. Αλλά δεν είχαν εκδηλώσει εικόνα αριθμιογόνου τυπικής ή διατατικής. Ναι, δεν είχαν εκδηλώσει, ναι, αυτό που έχουμε στο αυτό μυαλό μας, σαν διατατική, ναι, μυοκαρδιοπάθεια. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Για μας που βλέπουμε τα κληρονομικά νοσήματα, η όση, όπως λέμε, μιας μυοκαρδιοπάθειας, μοιάζει πάρα πολύ με τη μυοκαρδίτιδα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε, ας πούμε, στην αριθμιογόνο κυρίως μυοκαρδιοπάθεια και της δεξιάς αλλά και της αριστερής κοιλίας, μπορούμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη μετάλλαξη αυτή και να, καθώς τους παρακολουθούμε, ξαφνικά να κάνουν μια έξαρση με εικόνα, ανάσπαση του εστί, τροπονεμία, πόνο. Ωραία. Πολύ εντυπωσιακό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με τον κύριο Αναστασάκη κλείνει ουσιαστικά και το συνέδριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω